Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Σοφία. Γιάννη, οι γονεί συγκρίνουν τα παιδιά του. Νομίζω ότι κάποιοι το κάνουν. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, πράγματι, εμεί οι γονεί συγκρίνουμε τα παιδιά μα με άλλα παιδιά. Γιατί πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα τα κινητοποιήσουμε. Θα τα βοηθήσουμε, δηλαδή, να πάρουν παράδειγμα από τη συμπεριφορά των άλλων παιδιών. Που εμεί θεωρούμε ότι συμπεριφέρονται καλύτερα από τα δικά μα παιδιά. Το ξεκινάμε συνήθω έτσι από μικρή ηλικία χωρίς βέβαια να κατανοούμε ότι η σύγκριση είναι μια ύπουλη ασθένεια. Είναι κάτι που τρώει την προσωπικότητα του παιδιού μας σιγά σιγά. Πάμε να δούμε πώς το βιώνουν τα παιδιά όλο αυτό. Τα παιδιά που συγκρίνονται μονίμως με άλλα παιδιά ή με τα αδέλφια τους βιώνουν ένα αμόνιμο συνεχόμενο αίσθημα αδικίας. Νιώθουν συνέχεια αδικημένα. Εμένα γιατί δεν βλέπει την προσπάθειά μου κανείς. Εμένα γιατί με μαλώνει διαρκώ ο μπαμπά μου για τα αποτελέσματα που φέρνω. Και ακόμα και αν έχει πετύχει το παιδί το στόχο του, αυτό το παιδί το οποίο το συγκρίνουμε συνεχώ με κάποιο άλλο, δεν θα νιώσει καμία χαρά που πέτυχε το στόχο του. Αντίθετα, θα νιώθει κούραση, πίκρα, ματέωση, ανασφάλεια, σαν η ευτυχία να μην έχει χώρο στο παρόν του. Και μεγαλώντα βέβαια τα παιδιά αυτά, θα γίνουν ενήλικε που δεν μπορούν να χαρούν τη ζωή του με τίποτα. Oh, Ζει ισοβίω αυτό το παιδί που συγκρίνεται με το άγχο ότι κάποιο τον παρακολουθεί για να εξετάσει τι επιδόσει του σε όλου του τομεί τη ζωή του. Το άτομο βρίσκεται μεγαλώνοντας σε σύγκρουση με έναν εχθρό που δεν βλέπει, έναν αόρατο εχθρό. Μία φωνή αυτή του γονιού που το συγκρίνει διαρκώς και το βρίσκει λιγότερο. Ζει τη ζωή του με ένα αίσθημα ανικανοποίητου. Βιώνει διαρκώς ένα αίσθημα ανικανοποίητου. Και τι εννοούμε με αυτό. Εννοούμε ότι όταν το βλέμμα είναι στραμμένο στο τι κάνουν οι άλλοι δεν βλέπει τι έχει πετύχει ο ίδιος και δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος αφού ζει σε συνεχόμενη προσπάθεια να επικρατήσει. Ε, βέβαια. Ζητάει συνέχεια να αναγνωριστεί. διψάει να αναγνώρισει. Και μάλιστα να σου πω, όταν αξιολογηθεί για κάτι, για μια πράξη, δεν αισθάνεται ότι αξιολογείται για αυτή την πράξη του. Αντίθετα, αισθάνεται ότι περνάει από κρίση όλο του εαυτό. Φαντάσου όταν η αξιολόγηση είναι αρνητική. Καταρακώνονται τα παιδιά αυτά, αυτοί οι άνθρωποι, μετέπειτα οι ενήλικε. Δεν αντέχεται αυτή η αξιολόγηση. Α πω ένα παράδειγμα. Εάν ο γονιό. ένα παιδί έχει φέρει ένα τεστ μαθηματικών, στο οποίο έχει κάνει λάθο μια άσκηση, για παράδειγμα, λέω τώρα. Ε, ο γονιό μπορεί να κατηγορήσει το παιδί ότι έκανε λάθο μαθηματικά και πήρε αυτό το βαθμό, γιατί δεν κατάλαβε. Δεν θα του πει γιατί δεν κατάλαβε τι εξισώσει. Θα του πει γιατί έκανε λάθο τα μαθηματικά, γιατί σε τεμπέλης, γιατί ποτέ δεν διαβάζει σωστά, γιατί δεν είσαι ικανό για τίποτα, γιατί ο Κωστάκη είναι καλύτερο, γιατί ο Γιαννάκη είναι πιο έξυπνο, εσύ δεν είσαι έξυπνο, είσαι επιπόλαιο, είσαι, είσαι, είσαι. είσαι και ο γονιό θα το γενικεύσει. Αντί να εστιάσει το πρόβλημα, γενικεύει. Στο ναι, στο ναι, αντί να ψάξει να βρει τι φταίει, συγκρίνει το παιδί και αρχίζει και το κατηγορεί. Και ξέρετε, τα παιδιά βιώνουν τεράστια εσωτερική πίεση από αυτή τη σύγκριση των γονιών, που μπορεί τελικά να οδηγήσει στο να δημιουργηθούν φοβίε στα παιδάκια ή διαταραχέ άγχου ε, όσο, όσο περνάει ο καιρό. Φτάνουμε σε αυτά τα επίπεδα. <κοί> <κοί> φτάνουμε σε αυτά τα επίπεδα. Ναι. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του γονιού που χρησιμοποιεί τη σύγκριση ω μέσο Ο γονιός που συνήθω φοβάται να δείξει την αγάπη του είναι ανασφαλή. Πιστεύει ότι η εκδήλωση τη αγάπη του και τα θετικά συναισθήματα, όπω η χαρά του παιχνιδιού και η ανεμελιά, θα κάνει το παιδί τεμπέλικο και ανίκανο να πετύχει τους στόχους του στόχου του. Τι στόχου άραγε. <laughs> των δικών του στόχων ή των παιδιών, το, το Ακριβώς. Των παιδιών του. Ακριβώ. Φανταστείτε ένα μικρό παιδί που ανακοινώνει στο γονιό του τον καλό βαθμό και ο γονιό, αντί να το συγχαρεί, ρωτάει για του βαθμού των άλλων παιδιών. Α, είναι πολύ τυπικό αυτό. Το έχω Μαμά... κάνει, Σοφία. Το έχει κάνει, ε. Ναι. Τι είναι, μαθ... είναι, είναι πολύ κλασικό. Είναι, ναι. κλασικό ναι. Τι μαθαίνει ο γονιό το παιδί του εκείνη την ώρα. Να συγκρίνεται με του άλλου, να υποτιμά την προσπάθειά του και να μην χαίρεται την επιτυχία του αυτό μπορεί να οδηγήσει το παιδί σε μια αέναη προσπάθεια ικανοποίησης του ανικανοποίητου ή στην παρέτηση κάθε προσπάθειας για να αποφύγει τι, την αιώνια σύγκριση. Πολλοί γονεί αυτό που κάνουν είναι να ασχολούνται με την πρωτιά των παιδιών τους. Ίσως γιατί αυτοί δεν έγιναν πρώτοι. Υπάρχει μια μια διαρκή πίεση στα παιδιά να πετύχουν στόχους είτε αυτή είναι προσωπική, είτε είναι σχολική, είτε σε ένα άθλημα που οι γονείς τα έχουν πάει. Θέλω να δείξω κάτι ακόμα. Το θέμα της ταμπέλας. Τι εννοώ. Μέσα στο σύστημα της οικογένειας γίνεται στα παιδιά ανάθεση ρόλων. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η ανάθεση ρόλων είναι ασυνείδητος και είναι δύσκολο να τον κατανοήσουν τα μέλη της οικογένειας. Παραδείγματο χάρη, είναι σαν αγωνιός να έχει μια τράπουλα και να μοιράζει φύλλα στα μέλη τη οικογένεια, στα παιδιά. Η σύγκριση των παιδιών ευνοεί αυτή την κατάσταση. Κάποια παιδιά τα χαρακτηρίζουμε τολμηρά. Κάποια τα χαρακτηρίζουμε φοβικά. Κάποια τα χαρακτηρίζουμε δειλά. Κάποια άλλα ενοχλητικά. Δηλαδή, σαν να του δίνει ένα φίλο τράπουλα που να του λέει: Εσύ θα είσαι φοβικό, εσύ θα είσαι ο εσύ θα είσαι ο τολμηρό. Αυτέ όμω οι ταμπέλε καταγράφονται. Ενδοβάλλονται, όπω εμεί λέμε στην ψυχολογία, και γίνονται η ταυτότητά μα. Γίνονται το όχημά μα για τη ζωή. Κάποιο παιδί, σύμφωνα με τους του δικού του, όχι μόνο με τους γονείς του και με τον παππού και με τη γιαγιά και εκείνοι μπορούν να βάλουν ταμπέλες, αλλά κυρίως με τους γονείς, μπορεί να είναι αιωνίως μικρός, όσο χρόνο και αν είναι. Ένα άλλο παιδί μπορεί να του έχει δοθεί ο ρόλος να είναι μεγάλο από τον πιαγωγείο. Κάποιο άλλο παιδί μπορεί να χρεώνεται τον όρο αδιάφορος, κάποιο άλλο να χαρακτηρίζεται επιπόλαιο, κάποιο άλλο δύσκολο. Κάθε παιδί όμω αποδέχεται την ταμπέλα την οποία παίρνει από την οικογένειά του και ταυτίζεται με αυτή. Mm -hmm. Έτσι, ο ρόλο και τα χαρακτηριστικά που του λέει η οικογένεια ότι έχει, εάν δεν μπουν σε αμφισβήτηση κάποια στιγμή είτε μέσω θεραπεία είτε με άλλο τρόπο, γίνονται ισόβια δεσμά. Η αδικία δηλαδή που προκύπτει από όλη αυτή την απόδοση ρόλων είναι μεγάλη και πολλά παιδιά τη βιώνουν και ω προδοσία από τους γονείς τους και αυτό το πράγμα, αυτή η ταμπελοποίηση των παιδιών μας θα αναπαραχθεί και στην επόμενη γενιά. Είναι σαν να φοράμε στο πρόσωπο του παιδιού ένα προσωπείο, μια μάσκα ε, και επειδή χρειάζεται να χρησιμοποιεί τη μάσκα που εμείς του δίνουμε να φορέσει τελικά η μάσκα γίνεται ένα με το πρόσωπό του και χάνει κάποιες πλευρές της ταυτότητάς του μεγαλώνοντας ενώ κάποιες άλλες πλευρές της ταυτότητάς του παιδιού μας μένουν απαγορευμένες. Τι γίνεται όταν ένας γονιός εκδηλώνει αυτό που λέμε αδυναμία σε ένα από τα παιδιά. Όταν ένας γονιός με τη συμπεριφορά του ξεχωρίζει τα παιδιά του, δηλαδή διακρίνει ως ικανότερο ή πιο έξυπνο κάποιο από αυτά και το μεταχειρίζεται με ευνοϊκότερο τρόπο συγκριτικά με τα άλλα, αυτό συμβαίνει γιατί ο γονιός δεν έχει καταφέρει να ελευθερωθεί από τις δικές του αγγυλώσεις. Πιθανόν αυτέ οι αγγυλώσει να συνδέονται με τον τρόπο και το περιβάλλον που ο γονιό μεγάλωσε. Ε, Γιαννή, προφανώ ο γονιό θεωρεί ότι έχει μια ιδιαίτερη προστασία στο ικανότερο παιδί του, σύμφωνα με τη δική του πάντα εκτίμηση. Χωρί να καταλαβαίνει βέβαια τη βλάβη που του προκαλεί. Καταστρέφει τη σχέση με τα αδέλφια του, με το μικρόβιο τη σύγκριση, η οποία με τη σειρά τη γεννάει ζήλια μεταξύ του. Υπάρχουν δε περιπτώσει όπου η ζήλια ανάμεσα στα αδέρφια γίνεται φθόνο. Στην ενήλικη ζωή αυτού του ξεχωριστού παιδιού υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα στις διαπροσωπικές του σχέσεις να νιώθει μονίμως αδικημένο γιατί πιστεύει ότι όλοι πρέπει να του φέρονται όπως ο γονιός του. Κάτι το οποίο δεν ισχύει όταν βγει έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Οι γονεί του με την αδυναμία που του εκδήλωσαν αφενός του έκλεψαν τα παιδικά του χρόνια και αφετέρου δηλητηρίασαν τη σχέση με τα αδέλφια του. Κλείνοντας, εγώ θα έλεγα ότι κάθε παιδί δικαιούται αγάπη, αναγνώριση, εκτίμηση, σεβασμό, ανεξαρτήτως των επιτυχιών του. Αγαπάμε τα παιδιά μας για αυτό που είναι και όχι για αυτό που εμείς θέλουμε να είναι. Ευχαριστούμε που ήσταν μαζί μας και σήμερα. Καλή συνέχεια.